Εσύ γενικά δεν μιλάς για τα προσωπικά σου, το έχεις σαν αρχή και όχι επειδή. Απλά λες ότι δεν αισθάνομαι άβολα. Δεν αισθάνομαι βολικά, μάλλον, να το ναι, κάνω. Είναι ένα κομμάτι που. Νομίζω ότι μαζί μπορούμε να το συζητήσουμε εκτός πλατό. Ναι. Αλλά το να το συζητήσω και να το μοιραστώ με όλο τον κόσμο μου φαίνεται ότι μου το αποδυναμώνει. Δεν θέλω να μιλήσω για το πώς αισθάνομαι, για το πώς συμπεριφέρομαι, για το πώς περνάμε, για το τι κάνουμε, για το αν τον λέω έτσι, αν είμαι έτσι, αν είμαι ρωτή. Αυτά, εντάξει. Ναι. Ντρέπομαι να τα πω. Το καταλαβαίνω. Δεν θα σου ζητούσα να μου πεις το υποκοριστικό με το οποίο τον αποκαλείς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά σίγουρα. Αλλά εμένα, σαν φίλη σου κιόλας, έναν άνθρωπο, βρε παιδί μου, που έχω φάει και ένα κομμάτι τυρί στο σπίτι σου, καθισμένη στο χαλί σου και έχω πιει και ένα ποτήρι κρασί. Και ένα μπουκάλι. Και ένα μπουκάλι, μη σου πω, κατεβάσαμε οι δυο μας με τη Μαρία Μπακοδήμου πριν από κάποια χρόνια. Θα με κάλυπτε απλά και μόνο να μου πεις, νιώθω πολύ καλά. Είμαι γεμάτη μέσα μου. Ναι. Φαίνεται κιόλας. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι ωραίο. Είχες να το νιώσεις χρόνια. Είχα να νιώσω χρόνια το ότι ανήκω κάπου. Πω, σπουδαίο είναι αυτό. Πολύ. Λοιπόν, διαφημιστούμε, αγαπημένες, περισσότερο Μαρία Μπακοδήμου στον Αντένα σε λίγα λεπτά.